ακριβέ μας συναγωνιστή, σύντροφε και φίλε Λάζαρε. Σε μένα ανατέθηκε η τιμή να σου απευθύνω τον αποχαιρετισμό εκ μέρους του παραρτήματος ζωγράφου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στο οποίο διετέλεσες πρόεδρος επί μακρά σειρά ετών, μέχρι την τελευταία Γενική Συνέλευση, 40 μέρες πριν από σήμερα, στα 103 σου χρόνια. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να αποδώσει κανείς την πολύχρονη και πολυσήμαντη προσφορά σου στον καθημερινό και κακοπιαστικό αγώνα για να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση, να ανοίξει ο δρόμος για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Ο σύντροφος Λάζαρος ήταν ένας ξεχωριστός κομμουνιστής ανάμεσα σε χιλιάδες ξεχωριστούς αγωνιστές και κομμουνιστές που ατσαλώθηκαν στη δεκαετία του 40 και στην Ελλάδα των μετέπειτα πέτρινων χρόνων. Από τους τελευταίους αυτής της θρυλικής γενιάς, ο σύντροφος Λάζαρος μας αφήνει πλήρης ημερών, με το μυαλό του καθαρό μέχρι το τέλος, με τις αναμνήσεις ζωντανές, με το χαμόγελό του, με ψηλά το λάβαρο του κόμματος και του αγώνα. Ήταν, κατά πως λέει ο Τάσος Λιβαδίτης, ένας άνθρωπος τόσο πολύ ξεχωριστός που άξιζε να ζήσεις μια ολόκληρη ζωή μόνο και μόνο για να τον συναντήσεις κάποτε. Αφηγείται ο ίδιος στην εκδήλωση για τα εκατοστά του γενέθλια. Θα σας πω πώς μπήκα στον αγώνα. Είμαι στο χωριό. Είχε μόλις αποφασιστεί η δημιουργία του ΕΑΜ. Στις αρχές του 1942 με κάλεσε ένας συγχωριανός μου στο σπίτι του στο χωριό, λέγοντάς μου «Μπορείς, Λάζαρε, να έρθεις το βράδυ στο σπίτι?» Η γυναίκα μου έφτιαξε μια ωραία πίτα. Θα φάμε και θα πιούμε ένα ωραίο κρασί. Πήγαμε, φάγαμε και μου συστήσαν έναν άγνωστο σε μένα, τον Πέτρο. Τίποτα άλλο δεν μου είπανε. Στο τέλος, πρότειναν να πάμε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Μετά τη συζήτηση αυτή, βγήκα από το δωμάτιο επωνομαζόμενος υπεύθυνος του ΕΑΜ του χωριού μου. Ήταν από τις ωραιότερες μέρες που έζησα. Το απολυτήριο του Ελλάς, καθώς και η αλήγιστη και περήφανη στάση του στα έμπεδα, στο κελί 15 του Χαϊδαριού, στο 300 τάγμα του Άγιου Παντελεήμονα, είναι το εισιτήριο για τη μεταφορά του στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας συλλαμβάνεται για την αντιδικτατορική του δράση και καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων, από τα οποία εκτείει τα 6. Ο σύντροφος Λάζαρος, στα χρόνια που ακολούθησαν, ιδιαίτερα ως πρόεδρος του παραρτήματος, πρόσφερε απλόχερα τις γνώσεις του, την εμπειρία του και με την ξεχωριστή συνέπειά του μέχρι και την τελευταία Γενική Συνέλευση. Το ξεχωριστό του ήθος, την ανθρωπιά του, αποτελούσε δάσκαλο και ζωντανό παράδειγμα για όλα τα μέλη του παραρτήματος, για όλους τους ανθρώπους που συναναστρεφόντουσαν μαζί του. Νιώθουμε βαριά την κληρονομιά που μας αφήνει. Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι. Νοιαζόταν ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Μέσα από τις ομιλίες του στα σχολεία, που οι μαθητές κρέμονταν από τα χείλη του, μίλαγε σε 200 μαθητές χωρίς μικρόφωνο και δεν ακουγόταν κιχ. Τέλειωνε την ομιλία του και τον πολιορκούσαν, τον αγκαλιάζανε οι μαθητές να του πούνε ότι ήταν και ο παππούς μου στη Μακρόνησο, ήταν και ο αδερφός του πατέρα μου στο, πώς το λένε, στον Ελλάς ή στο Δημοκρατικό Στρατό. Στις εκδηλώσεις του παραρτήματος, στη προσφορά του στην ΚΝΕ, που
έδωσε πάρα πολλά αντίτυπα μια συλλογή ποιημάτων μεγάλων ποιητών σχετικών με την αντίσταση, για να μάθουν οι νέοι την πραγματική ιστορία της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οι νέοι τον αποκαλούσαν με το μικρό όνομα, το είχε κατακτήσει, ο Λάζαρος. Ο βασικός του σκοπός ήταν να εμπνεύσει τη νέα γενιά για να ακολουθήσουν μια στάση ζωής που ταιριάζει σε αυτούς που οραματίζονται και παλεύουν για μια άλλη κοινωνία, μέσα στην οποία θα μπορέσει επιτέλους να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Σύντροφε και συναγωνιστή Λάζαρε, δεν θα αφήσουμε τη θλίψη να μας λυγίσει σε αυτό τον ίστατο χαιρετισμό, γιατί σου ταιριάζουν λεβέντικα λόγια, όπως ήταν και η ζωή σου. Τώρα εσύ παίρνεις επάξια θέση στην ιστορία του λαϊκού κινήματος και του κόμματος, δίπλα σε τόσους άλλους πρωτοπόρους κομμουνιστές αγωνιστές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πάλη για την κατάργηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Θα σε αποχαιρετήσουμε με τον ίδιο τρόπο που μας αποχαιρέτησες και εσύ στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση, όταν μας απάγγειλες από στήθους, όπως έκανες πάντα, το ποίημα του Νίκου Καρβούνη, «Αδέρφια του την Άνοιξη». «Αδέρφια του την Άνοιξη, πουλιά δεν κελαϊδούνε, μόν κελαϊδούνε τάρματα, λαλούνε τα ντουφέκια, το λένε οι συναγωνιστές ψηλά στα κορφοβούνια. Δεν είναι οι σαραντάπηχοι του μύθου οι αντριωμένοι, που λάμπανε απ' τα χρυσά και τα πολλά τσαπράζια. Μόνοι είναι οι φτωχογέννητοι και οι φτωχαναθρεμένοι, εργάτες και γραμματικοί, βοσκοί και ζευγολάτες. Μάχουνε χέρια σίδερο, μάχουν καρδιά ατσάλι, μάχουν τον ίδρο της δουλειάς στεφάνι στα μαλλιά τους και λάμπουν από λεβεντιά και από τη χαρά της νίκης, γιατί χαλούνε τον εχθρό, σκοτώνουν τους τυράννους. Γεια σου, χαρά σου η λεβεντιά, το νέο 21, παιδιά του ελληνικού λαού, χυμάτα αδερφωμένα, πάρετε δίπλα τα βουνά και παγανιά τους κάμπους, χτυπάτε τα άνομα θεριά, φασίστες και προδότες, να φέρετε τη λευτεριά, να καθαρίσει ο τόπος, να έρθει και πάλι άνοιξη, να έρθουν τα χελιδόνια, να έρθουνε τα λαμπρόγιορτα με τη γλυκιά ειρήνη. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε. Τον άνθρωπο, τον κομμουνιστή, τον Λάζαρο, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι.